Φίλες και φίλοι, καλησπέρα σας, δεύτερη αγωνιστική. Εδώ στο μπάσκετ Ρέντο, μια γρήγορη επίθεση με τον Γιώργο Μιζήλικο, όπως μάθαμε, είναι ένας εκ των δύο ανθρώπων που δημιουργήσαμε τους κομπλέ. Αυτός και ο Φοβουρής ο Φαφίας. Οι Στεφανά σήμερα έχουν κάποιες ελλείψεις, για να δούμε θα αποστοιχίζουν. Ο Κουτσουρίδης εδώ κλέβει την μπάλα και δίνει αμέσως τον Χρυσίδη. Αλλαγμένες και οι δύο ομάδες. Ο Κομπλέ από αρκετά νέα πρόσωπα. Κουτσουρίδης εδώ ένα fade away shoot. Την μπάλα στο σίδερο μαζί με τους Λίες. Το έχει βγει πολλές φορές νοδιπετεμιθεί όπως και ο Φοβουρής Παπίας που αφήνει την μπάλα πολύ ωραία στο καλάθι. Έχουμε ένα δυναμικό ξεκίνημα για τους Κομπλέ. Η Στεφανά είναι μια ομάδα που δεν παρατάει παιχνίδια. Αλλά είναι μόλις 8 σήμερα. Μιχάλης Κουρδάκης. Φλάει άμυνα του Παπία. Κουρδάκης πολύ έμπειρος. Στον δημιουργεί τις καταστάσεις. Εδώ παίρνει χώρο. Θα σταματήσει για να δώσει τον Αποστόλη τον Κούσιο. Ένα από τους μεγαλύτερους στόχους στην ηλικία είναι η ενεργεία στον Μπασκετάκη. Καλό Μιχάλης προς τιμήν του αυτό. Πάρα πολύ σημαντικό να μην παρατάς τον αθλητισμό. Εδώ χάνει την μπάλα. Ένα αθλητικό παίκτη. Ο Καραντάκης που ήρθε για τους Λύκους. Περνάει ο Φοβουρής Παπίας, την άμυνα του Κουρδάκη δίνει στον Μισλή. Μισλής για τον Χρυσίδη, το Μάκη. Πιέζει ο Κοσκερίδης, ένας νέος παίκτης, θα τον οδηγεί στο λάθος να αντιπαλωθεί και θα κλέψει την μπάλα. Πρώτο κλέψιμο εδώ για τους Λύκους και στην μπάλα Κουρδάκη. Και θα απελευθερώσει ωραία για τον Κοσκερίδη. Υπάρχει το ρόστερ και ο γιος του. Νεαρός παίκτης, θα προσφέρει λύση ένα 5 ακόμη σουτ, κερδίζει φάουλ με την εμπειρία του ο Μαδρίδης. Δύο βολές. Επιχείρησε το 5 ακόμη σουτ. Κέρδισε δύο βολές. Παρά τις ελλείψεις πάντως θα έχουμε και έναν καλό παιχνίδι για την ρακέτα του Στεφανινά για να λειτουργήσει στα σκιάχτρο ο Σταύρος Παστεπάνος. Κομπλέ πήραν πολύ στα σοβαρά, είναι αρκετοί και σήμερα έχουν κάνει ωραίες νίκες μέχρι στιγμής. Μαυρούδης έρθει από την προσβολή Μιόνι σε 4-1. Και βάζει και τη δεύτερη 4-2. Χρυσίδης. Εδώ θα αφήσει την μπάλα στον Γιώργο και βλέπουμε τη Στεφανά να περιμένουν πιο μέσα. Θέλουν να κλείσουν την ρακέτα από τη φέντα όμως και πάλι ο Θοδωρής ο Παπίας τρυπάει ιδανικά την άμυνα σαν τους 4 προσωπικούς πόντους. Και διαμορφώνει το 6 γύρω από τους τυπικούς γηπεδούχους. Βρίσκεται στην μπάλα. Κουρδάκης που κάνει γίνει στον Πιτίες εδώ. Ο Παπίας, Κουρδάκης. Γίνει στο Μαυρούπι, εδώ στο γραφιστού. Ένα νέο παίξο μαρκάρι παγίδα, πασάρι έγκυρα στο Γούστιο. Ο Γούστιο θα υποθέσει το λάθος, θα κρύψει ο Χρυσίδης. Και πάλι πρόσδεκτο το κομπλέ. Γιώργος Μιχλής. Λέμε ότι το σχεδίδι που έχει γυρίσει, όμως ο Παπίας εδώ είναι ελεύθερος. Τρίποντο. Και πάλι στο στόχο. Ο Παπίας κάνει ένα εκπληκτικό ξεκίνημα στα πρώτα του παιχνίδια στο μπασκετάκι για την σημερινή χρονιά. Και βλέπουμε ότι έχει πετύχει όλους τους στόχους μέχρι στιγμής για τη σχολή του προηγούμενου 7-2. Μιλάει πάντα για δουλειά όλη η ομάδα. Δεν το παίρνει εγωιστικά. Ωραία φατοβούσια για τον Μαυρούδη που είναι ελεύθερος. Ελέγχουν τα ριμπάνου και πάλι κομπλέ. Αυτή τη φορά με τον Χρυσίδη που βάζει μπρος για την ομάδα του. Εδώ σχολεύει στον Παπία στο χειρισμό της μπάλας. Χρυσίδη. Παπίας σε δεύτερο τρίποντο. Εδώ είναι άστοχος. Ριμπάνου από τον Μαυρούδη. Τα αφήνει γρήγορα στο Κουρδάκι. Εδώ της παρέας ο γιατρός Μιχάλης Κουρδάκης πάει έψιμνα, κερδίζει rebound, τον περιμένουν όλοι μετά όμως. Θα το αντιμιστεί και θα πασάρει έγκαιρα στο τρίποντο. Ένα σου τριών πόντων. Μονομαχίες του Κουρδάκη. Θα είναι αυτός όμως που θα βγάλει την μπάλα εκτός. Τα μέσα αλλαγές από τους Λύκους καθώς βλέπουν δεν ξεκινάει καλά το παιχνίδι για αυτούς. Το παιχνίδι ο Παξεβάνος και ο νεαρός Κοσκερίδης. Ωραία στιγμή με πατέρα και γιο. Το έχουμε δει με την οικογένεια Ραπιτζικίδη. Θα το δούμε και με την οικογένεια Κοσκερίδη. Χρυσίδη. Θα πάρει ένα screen για να δω στον Γιώργο τον Μισλή. Η επιτυχημένη συνταγή δεν αλλάζει και αυτό λένε. Ο κομπλέ ο Μισλής παραμένει. Εδώ χάνει το Κουρδάκι. Συνδυασμός με τον Στεφανά Κοσκερίδη. Άτυχο στην μπάλα. Δεν θα το κάνει κάτι rebound από τον Βαπία. Τους
επειδή είναι ατέξιμο εδώ η κοπηλοπαθία, θα δώσω Χρυσίδη. Ο Χρυσίδη για τον παίκτη που λέγαμε που κάνει ένα σουτάκι εδώ 2 πόντων. Rebound του Μπαξεβάνου. Κουρδάκι. Με υπομονή για την ομάδα του. Τον άσχο πάντο Νίκο Αλβανόφσκι που θα να δώσει και πάλι το παρόν για την ομάδα του. Μάλλον για την αμήνα 2-1-2 είπε. Το Φτερίδης εδώ, από την πάσα του Γιού, το γιο στο rebound. Παύλος και Φτερίδης εδώ όμως θα έχουμε τζάμπολ. Κατ' εκεί παραμένει για τον Τίμπεργουλ. Τον αφορά του το Φτερίδη. Εδώ για τον πατέρα του τον Χρήστο, Βαξεβάνο, στην 2 πόντων. Είναι άστοχος εδώ, rebound και πάλι με αυτό το κομπλέ. Το παίρνει το νούμερο 47. Ακούμε σε λίγο, ο Δυτής εδώ στις προσποιήσεις. Παίρνει έτσι να το φάουλ. Rebound και πάρει προηγουμένως ο Κουτσουρίδης. Εδώ παράπονα. Πίσω, πίσω, πίσω. Και δύο βολές για τον Γιώργο Μισλή. Θα συνδεθεί και αυτό το καλάθι με τον Παπία. Συνεχίσουμε εδώ, rebound από τον Βαξεβάνο. Θα πασάρει ήρεμα στο Κουρδάκι. Κουρδάκι στην μπάλα. Οργανωμένη τώρα η άμυνα. Κινήσεις για να δούμε, η μπάλα περνάει ωραία στον Κοσκερίδη. Κοσκερίδη σαν κερδίσει χώρο, βρίσκει ωραία το Μαυρούδι που θα στοχίσει και πάλι. Είναι η λίρα 100 μέχρι στιγμής για την ομάδα του. Θα μειώσει. Να ζώνεις που λέγαμε, ο Δυσλής, ο Παπία στο σούτ, εδώ θα είναι άστοχος από μέσα απόσταση. Την μπάλα θα περάσει για με την κατοχή των Στεφανινά Τίμπεργουλ. Εκεί είναι πίσω με 6 πόντους, καλούνται να βρουν λύσεις. Θα δούμε να θα στοιχίσουν οι απουσίες ή άμα πάρουν την νίκη λύκη. Δεν είναι πάντα κακό να είναι λύκη. Σε μια ομάδα μπορεί να βρουν περισσότερο ρυθμό από άλλους. Κουρδάκι. Εδώ κινείται πολύ έξυπνα. Και θα πετύχει τον goal foul. Δικαίωμα για μια πολύ πολύ έξυπνα εκεί. Το Μιχάλη και Κουρδάκι. Πετύχει το ένα στο τρίποντο, 17 θα λυγίζουν διαφορά. Ο Τίμπεργουλς μετά το πολύ δυνατό ξεκίνημα τον κομπλέ. Χρυσίδη. Και αναζώνεις 2-1-2 αυτό τον αδέ. Νίκος Αλβανούς. Παπία, η κίνηση του Κουσουρίδη που ποδέχεται. Κουσουρίδη προς τα μέσα. Η πάσα προς τα εμπτωγή όμως δεν υπάρχει τέτοιο σχολείο. Εκεί περνάει γρήγορα στο Τίμπεργουλς. Να ρωτήσω και ρίδης έφυγε γρήγορα, ας μην πείτε, έχει πολλή ενέργεια. Μαυρούδης και Κουρδάκης. Τι κοιτάει φυσικά για το χέρι εδώ εκεί. Ένας παίκτης που βγαίνει πολλές φορές πρώτος ασίστ, το έκανε και πέρυσι στο πρωτάθλημα το σημερινό. Είναι έτσι ένας παίκτης, παίζει πολύ με το μυαλό. Χρυσίδης για τον Παπία που έχει ένα καλό ξεκίνημα. Χρυσίδης. Και όμως ότι πρέπει κι άλλοι να συνδεθούν το καλάθι. Δεν θα είναι μόνος που θα κάνει ζημιά. Εδώ Χρυσίδης το επιχειρεί. Αλλά δεν τα καταφέρνει. Βαξεβάνο στο rebound, Κουρδάκι στην baseball πάσα. Πήγε να την περάσει υπέροχα, αλλά δεν τα κατάφερε. Θα κλέψει ο Παπίας. Έχουνε προς τα κομπλέ εδώ. Δυσλή, τον περιμένουν δύο μέσα. Παπίας. Βάζει μπρος σε κίνηση. Κουτσουρίδη. Χρυσίδη, η βοήθεια του Κοσκερίδη. Βρίσκουν ένα κενό εδώ. Κουτσουρίδη. Δεν τα καταφέρνει. Με ονομαστήρες που υπογράψω. Rebound, Βαξεβάνο. Θα κατεβάσει την πάρα για την ομάδα του, έχει την ικανότητα. Ωραία πάσα, Κοσκερίδη. Ωραίο μπλοκ όμως εδώ. Και θα προλάβει και Παπία στο μπλοκ που κάνει το νούμερο 24. Ο Μποζαντζίδης. Χρυσίδης. Μποζαντζίδης. Περνάει ο Παπίας από την κορυφή. Μπλοκ. Βρίσκει ένα κενό. Δεν μπορεί να κάνει το layout. Καραδοπούλου μέσα στη ρακέτα η Στεφανινά. Παπίας. Είναι άστοχος. Ριμπάουντ το κουμπάκι πετάει πανέψινα. Ο Κοσκερίδης τον ακολουθεί από Κουρίδης. Πολύ ωραίο κράτημα του κομπιού και σκοράρει. Πρώτο του καλάθι στο σημερινό παιχνίδι 10-9 και διαφορά στον πόντο πλέον. Ρυθίδη. Αλλάζουν πολλά πράγματα με την αμυνανοζόνηση στη Στεφανινά. Πολύ ενθαρρυντικό αυτό.
Παπία. Περνάει ο Ράσο Γραφικό. Κουκουρίδη. Θέλει την μπάλα στο Παξεβάνο. 9 δευτερόλεπτα για επίθεση. Τρία αλλαγέ. Πάνω στι δύο πλευρέ. Βρίσκεται να επιστρέψει. Εδώ έχουμε τα σκρίνια από τη Σλή που θα εκτελέσει. Ψάχνει ρυθμό, δεν τον έχει βρει ακόμα. Και σίγουρα η Στεφανιά μας είναι άμυνα ζώνη σε λόγη για κάποιο rebound. Βούστε στον πρώτο να περάσει, τον ακολουθεί άμυνα. Δεν θα κερδίσει κάτι, θα πάρει rebound και φάουλ στο Μιχάλη, το Χουρδάκι. Λίγα τα μαζικά. Και εδώ, σαν αλλαγή κομπλέ. Για να περάσω 20 πρώτος από ό,τι βλέπουμε. Όχι στο γύρο την εμπειρία του μπασκετάκι. Ένα ψηλό σκουφτάρι από μακριά. Το χρέο δεν είναι μάλλον στο γύρο και πέφτει. Το σύγχρονο μπάσκετ. Θα βάλει τη στολή του. Και θα έχουμε τη συνέχεια. Εδώ είναι εκ των αλλαγών. Ο κεφάλας που έχει μπάλα. Ο κεφάλας. Ο αλευράς που το αυτοστόρεσε. Ο Παλάς κάνει μια προσποίηση, βρίσκεται ένα χώρο και στάρει για δύο. Το πρώτο του σούτα στο κοζιμπάνο, Μπαξεβάνος. Κουρδάκι. Από ό,τι βλέπουμε πολύ γρήγορη επένδυση το σύστημα, είναι το διάμυνα. Βίτσιο. Περνάει ωραία στο Μπαξεβάνο, θα κάνει το σούτ. Θα κερδίσει όπως κερδίσει. Αλλά θα χάσει την μπάλα από τον Τζότσο. Και Παλάς κάνει την baseball πάσα. Βρίσκει πολύ ωραία τον Αλευρά. Το περίμενε και παίρνει φάουλ. Από τον Αποστόλη το Κούσκιο. Με δύο γολούς για τους κομπλέ. Βλέπουμε το Κουρδάκι, η εμπειρία να μιλάει στα νιάτα. Στο νεαρό το σκορδίδι. Δείχνει ήδη δείγματα της γραφής του. Εδώ η πρώτη βολή είναι άστοχη. Και ρίγο φίλου θα περάσουν μπροστά. Κίνηση του Κοσκερίδη. Αυτός μπάλας. Κουρδάκης προστατεύει ωραία. Την πίεση του Παπία. Κάνει και μια περιστροφή. Κερδίζει το χώρο και σκοράρει. Πάρα πολύ δύσκολη ενέργεια. Πρώτο προβάσμα για τους Λύκους. 10-11. Γρήγορη πάσα για τον Κεφαλά εδώ πέρα. Για τη στρέφη άμυνα. Παπία. Κεφαλά. Με υπομονή θα κυκλοφορήσει την μπάλα. Τσότσος. Παπία. Κεφαλά τώρα για τρεις. Εδώ θα είναι άστοχος, θα μαζέψει το rebound. Ο νέος παίκτης είπαμε. Ο Καραντάκης. Κουρδάκης, Βίσιος. Δεν το σκέφτεται, εκτελεί για τρεις. Δεν βγάζει το χαντήρι μπάλα. Rebound, τον Γιώργο τον Μισλή. Το βλέπει την ευκαιρία να ανακτήσει το προβάδισμα. Μισλή στον Παπία. Παπία στην Κεφαλά. Παπίας για τρεις από την γωνία. Είχε αργήσει. Να πάρει σούτ μετά το κρυπτικό του πρώτο τρίλεπτο. Εδώ τρίποντο. Καλό. Άστοχο. Το μπράβλο. Το σκερίδι. Μισλής. Κομμάτισε την μπάλα. Δίνει συνέχεια στην άλλη πλευρά. Κεφαλάς. Παπίας. Το τελευταίο λεπτό του πρώτου δεκαλέπτου. Τσόντο. Θα πάρει το ψήφι άδρομο. Λέω γλώσσα από το Βαρκεβάνο. Και πάρα πολύ πιο ωραία στάσεις. Και να δημιουργήσει τις καταστάσεις. Εδώ τι πρέπει να μασελάκι. Δεν ξέρουμε τον αυτό που έπεσε. Ενδιαφέρουσα σκηνή αυτή. Όχι κάτι άλλο εξήγη. Τι ήταν αυτό. Όχι, ήταν κάτι από το Μιχάλη το Κουρδάκι που έχει γίνει αλλαγή. Πάντα κάτι βάζει στα πόδια. Δεν ξέρω γιατί είναι να προστατεύει τα πόδια του στα κάθε άλλο, μόνο έχουμε δει πολλές φορές. Εδώ αλευράς. Εδώ στον κεφαλά. Έχουμε θα περάσει το γραφιστό. Ωραία, η πάσα για τον Παπία που είναι ελεύθερος. Με τη λήψη του χρόνου βάζει σου τριών πόντων. Και δίνει ξανά το προβάσμα στο κομπλέ 13-11. Ο Παπίας με τρομερό ξεκίνημα στο πρώτο δεκάλεπτο, αλλά πρέπει και οι άλλοι να δώσουν λύσεις. Μαυρούδης. Εδώ είναι άστοχος. Ριμπάουν. Τον νέο παίκτη τον κομπλέ. Τον Τζουβάρα. Παπίας. Κεφαλά. Σκέφτεται λίγο και δίνει τον Τζότσο. Πάλι κυκλοφορεί με υπομονή. Μπάλα εδώ αλευράς για τρεις. Δεν τα καταφέρνει. Ριμπάουν. Ωραίο από το Μπαξεβάνο.
καλύτερο το λάθος. Εκεί πιέζουν τον μπλε, ο Γκούστος όμως προστατεύει και παίρνει χώρο για την ομάδα του. Ο Σόλις Γκούστος, πέντε δευτερόλεπτα, Μαδρίτη, θα πάρει το χώρο, γκολ φάουλ εκεί. Τρομερό το Μαδρίτη στην άλλη πλευρά, είναι αυτός που ξελαστούν την ομάδα του. Βλέμμα και για μία ελεύθερη βολή. Θα προλάβει, αλλά δεν θα βρει εδώ το στόχο για να κλείσει ένα δυνατό, πολύ ανταγωνιστικό πρώτο δεκάλεπτο 13 όλα. Επιστρέφουμε σε λίγο. Επιστρέφουμε στο παιχνίδι. Σώπαλες οι δύο ομάδες. Και οι δύο είχαν τα διαστήματά τους στο πρώτο δεκάλεπτο. Εδώ Τζουβάρας. Αδέσαι ένα Λευρά. Ο Λευράς περνάει από καθώ. Σώσος είδε το κόψιμο, αλλά κλείνει εκεί ο Μαυρίδης και παίρνει μαζί και το φάουλ. Έχει γίνει παιχνίδι τακτικής μετά τα πρώτα 3 λεπτά. Ένα μήνα ζώνης δίνει πολλές λύσεις. Στεφανινά Τίμπεργουλ. Το παιχνίδι θα μείνει κλειστό. Έτσι προμηνύει, δεν θα φανεί βέβαια. Κουρδάκι. Πιεστέ την κεφάλα, θα περάσει. Τον Βαξεβάνος θα κάνει το φρύμα γοησίου και θα το βάλει. Μαρατήρηση της μπάλας του Στεφάνινου. 13-15, επιστρέφουμε μπροστά η Στεφανινά. Κρυφίδι. Έχουν δώσει οδηγίες στο πλέον, το τέλος του πρώτου δεκαλέπτου, θέλουν να αλλάξουν πράγματα εδώ. Και Παλάς βρίσκει ωραία το κενό και κερδίζει το φάουλ στην προσπάθεια. Δεν βολεύει, δεν τους κοιτάει, δεν τους. Πρώτη βολή στο σύντορο. Η δεύτερη, 14-15, Κουρδάκης με την μπάλα. Βγαίνει το Κοσκερίδης για να δώσει ένα στήριγμα. Θα δείξουμε ψηλά οι γραμμές στον Κομπλέ. Παύλος Κοσκερίδης για τον πατέρα του. Ο Χρήστος είναι με την μπάλα, Κοσκερίδης. Θα πέψουν το 1-2. Η οικογένεια εκεί πέρα, Κοσκερίδη. Ο Αλευράς θα βάλει ωραία το χέρι για να πάρει το rebound. Χρυσίδη. Θα πιεστεί και θα κλέψει την μπάλα στο φάνημα με την οικογένεια Κοσκερίδη που λέγαμε. Παύλος. Χαμηλά που κάνει ο Χρυσίδης. Πάσος. Ωραίο. Στην οικογένεια Κοσκερίδη. Και θέλει να δώσει δύναμη για τον κλειδί του. Σήμερα με τις ελλείψεις. Να βάλουν και την εμπειρία η Στεφανιά να κάνει τη διαχείριση. Είναι μόλις λεφτά. Ο Κουρδάκης εδώ. Θα δώσει το Μαυρούδι. Θα πιέσει τον Τζιβάρα. Και έχουμε φάουλ. Δεν είχαμε καλό οπτικό πεδίο εδώ. Μαυρούδι ήταν στην προσπάθεια λογικά. Αλλά δεν μπορούμε να δούμε. Για να δούμε. Στην προσπάθεια ήταν. Ήταν μπροστά του για να καλή τοποθέτηση. Και έρθει δύο βολές λοιπόν και Στεφανιά την Μπουργού. Πάντως Μαυρίδης δίνει πολλές λύσεις. Σήμερα είναι πιο απελευθερωμένη η Στεφανινά. Δεν υπάρχει νίκης καλλιέρας. Θα δουν πολλές λύσεις. Εδώ Μαυρίδης σκοράρει. Όχι ότι είναι κακό που υπάρχει νίκης καλλιέρας. Προφανώς καλύτερο να υπάρχει σε μια ομάδα. Απλά τρέχουν υποχρεώσεις πάντα. Δεν μπορούν να είναι όλοι τέτοιοι παρόντες. Εδώ ο Αλευράς θα πέσει για την μπάλα. Θα κάνει το χάστινγκ. Αλλά ο Μαυρίδης πάει να βάλει τα χέρια. Έχει κερδίσει το τζάμπολ. Δεν θέλει να βοηθήσει τον αντιπαλό του. Μέσα στο μπάσκετ είναι γι' αυτό. Καραντάκι θα επιστρέψει. Κοντάκι με την μπάλα. Είναι πολύ εύκολο κοντάκι. Αν είναι και άλλο, σήμερα θα βρει κάποια περισσότερα. Οφέλη από κάποιες ελλείψεις, το είπαμε. Αλευρά στο rebound. Χρυσίδη. Και Παλάς. Τότσο. Οργανώνει δύο ομάδες στο πανά. Ο Τότσος όμως εδώ είναι αφυλακτός. Και θα βρει το πιο καλυφικά. Ένας πολύ καλός υπέρ τριών το Λονδίνι. Στο προβάσι μας στο πλέον στα 12 λεπτά αγώνα. 17-16. Μεκάλης Κουρδάκης. Περνάει την μπάλα στο Μαυρίδη.
Κινός θα κάνει ωραία. Το βηματάκι προς τα πίσω. Μια κίνηση ψηλού επίπεδου. Δεν αποβιβαιώ. Ο Τζουβάρας θα κάνει λάθος όμως. Το δώσει την ευκαιρία στον Κοσκερίδη. Rebound Τζουβάρα. Πίσω να το κάνει και για τα στατιστικά αυτό. Ποτέ δεν πήρε. Αλευρά στο Χρυσίδη. Οργανωμένη άμυνα ζώνη. Ο Αλευρά στο στάκι δύο πόντων. Μπάλα μπαίνει και βγαίνει. Rebound από Αξεβάνο. Βάζει ψηλά την μπάλα από την πίεση πιο κοντά των παιχτών. Πολύ έξυπνα. Κουρδάκι στην άλλη πλευρά. Εδώ ο Κεφάλας. Κλέψει. Πίσω κουρδάκι στην τρέχνη σε λίγο. Έχουμε αλλαγή να δώσει εκεί. Σοβάρο Μιχάλης. Βάλουμε τέιτ για να βοηθήσουν. Θέση του, ο Βούσκο. Εδώ Χρυσίδη, θα δώσει τον Τζουβάρα. Αλευρά. Κάνετε κάποια στιγμή στο κομπλέ. Για να διασπάσουν αυτή την καλά στιγμή μια αναζόμη. Πάντα από Στεφανιά. Χρυσίδη για δύο εδώ. Δεν θα βρει το στόχο. Rebound από τον Παξεβάνιο. Πολύτιμος μέχρι στιγμή το πρώτο μήκρο. Ο Βούσκο. Πολύ κοντά οι ομάδες. Βαδίζουν χέρι-χέρι στο πρώτο μήκρο. Ο Βούσκο. Το screen του Καραντάκη, η μπάλα στο Μαυρούδη, από αυτό περιμένουν πολλά. Καραντάκη στα μονομαχή θα δω καταφέρει η rebound από το Χρυσίδη. Με συνεισφορά πόλη στο μπλο. Εδώ ο Κεφαλάς. Θέλει να κυκλοφορήσει την μπάλα η ομάδα του. Κλειστή η χώρη, ο Τσόντος θέλει να πάει προς τα μέσα. Εδώ ο Τζουβάρος όμως βρίσκει το χώρο και βρίσκει το στόχο. Και πάλι τρίποτα στο μπλε. Βρίσκουν μια λύση για να προσπεράσουμε με 20-16. Βούσκιο. Καλές οι άμυνες. Συνεχίζεται και το δεύτερο δεκάλεπτο. Βούσκιο. Το σκρίν του Καραντάκη και το ρισκρίν. Ο Βούσκιος με τον Βοσκιορίδη που θα πάρει τρίποντο. Rebound. Θα πάρει τελικά ο Λευράς. Κεφάλα. Κεφαλά. Ωραία πάσα. Τζουβάρα στην εκμηδιασμό. Rebound από τον Βούσκιο. Άτυχε το κομπλέ. Ο Βούσκιος. Η παρέλα στο Χρυσίδη. Και η μπάλα ξανά στην άλλη πλευρά, τώρα με πρώτο το μπλε, Χρυσίδη, Τζουβάρας, αστοχία λένε και ο Αλευράς, πολύ με επιθετικά rebound, Χρυσίδη, θα οδηγήσει σε παιχνίδι που μονή στην ομάδα του, Τζουβάρας, δεν το σκέφτεται, θέλει για τρεις, έχει βάλει ένα, καλό είπε γι' αυτό, ο Αλευράς ακόμα με επιθετικό rebound, δίνει στον Τζότσο που κάνει το δεξί του, δεν βάλε και πάλι στο τέλειο διάστημα το κλείδι στο μπλε, αλλά έχουν και άλλο επιθετικό rebound. Επιμένουν. Αλευρά στα δύο. Ούτε τώρα πίσω θα λάχει άλλο παιδικό ρυμπάρο. Εδώ θα έχει δύο βολές. Σε αυτήν την κατοχή πήραν το πόδι που παιδικά ρυμπάρο με τον μπλε. Σε δύο αλλαγές. Τι άσχε τη συνήθεια του Μάρκο και επιστρέφει και ο Κουτσουρίδης. Πάντα του. Δεν ξέρω να είναι παλιός παίκτης. Εδώ δεν τα καταφέρνει. Ριμπάουν ο Παχτεβάνο. Πάντα δείχνει και την πίεση, αλλά σε ένα προστατεύει. Πίεση ψηλά, η μπάλα στο Παχτεβάνο που κατεβάζει. Και δράσει τώρα στην άλλη πλευρά. Παχτεβάνο, την πάει και δύο πόντων. Η μπάλα σύνδερο, ριμπάουν την πίεση. Και προστατεύει και την πίεση του Κοσκερίδη. Είναι στο μάχη το Χρυσίδη. Σαφία. Ένα πολύ καλό πρώτο δεκάλεπτο και τρεις φορές και στο δεύτερο. Τζουβάρα. Προχωρεί μπάλα σε όλο, σε όλα τα χέρια. Ωραία του Μπισιλή η πάσα. Σαφία. Βρίσκεται να σκουτάει δύο πόντων με υποπίεση. Rebound ο Μαυρούδης. Βούσκιος. Τρέχει ο Κοσκεδίνης αλλά γυρνάει άμυνα. Βούσκιος. Κερδίζει χώρο. Προλαβαίνει την άμυνα. Goal foul. Ωραία εδώ πέρα η ενέργεια του Τόλιτζη. Ο Στεφανιά του Μπεργούρου. Ωραία πετύχεται μέσα στο τρίποντο. Έχουμε και μια αλλαγή για τους κομπλέ. Το παιχνίδι θα περάσει. Ο Κοζαντζίδης. Πρώτα. 14 αναγνωριστικά λεπτά.
Οπότε θα γράψει το 20-19. Βυσίλιος. Πάσα για τον Γιώργο, το Βυσίλιο. Το ξανά Βυσίλιο. Ταπεία. Στο ζωγραφικό, το Βαζίλιο, Βυσίλιο. Συγκρατεί. Εδώ, αλλά χάνει την μπάλα το κουρμπάκι. Ο Κουκυρίδης. Πολύ καλός και τα χρήματα. Το κουρμπάκι ήταν έκανε με λάθος, έχει πάρει βραβείο. Και σε αυτή τη στατιστική κατηγορία. Βασκευάνο. Ωραία η πάσα και το σκρίνι για το Μαδρίδι. Βάλαμε στο σίδερο, ριμπάνο του Βιζλί. Βλέπει τον Παπία που κινείται έξι μήνα στο χώρο. Παπία στο δεξίλεγα. 22, 19 κινούνται εδώ. Ωραία στην συνδυασμό το μπλε. Για τώρα όμως παραμένει πολύ κοντινή. Μιχάλης Κουρδάκης. Παπία στο βλέπει. Μαδρίδι είναι το σκρίν. Ο Κουρδάκης κινείται προς τα μέσα, πάει τον αριστερό διάδρομο, αφήνει στον Καραντάκη. 9 δευτερόλεπτα για την επίθεση. Κίνηση του Γιούσκου, το πάτημα. Καραντάκης, Κουρδάκης, κλέβει ο Παπίας. Παλσάρι στον Χρυσίδη, ακολουθεί ο Παξεβάνο. Ο Χρυσίδης είναι άστοχο, τριμπάουν του Παξεβάνου. Που έκανε την άμυνα, ο Φίσκος στην άλλη πλευρά. 3-2, Καραντάκης. Τα σκοράει από κοντά. Η διαφορά θα πέσει στον Μπάμπο. 22-21. Φοβερής Παπίας. Βρυσίδης. Βρυσίδης με την μπάλα. Ξανά Βρυσίδης. Δεν θα βγει αλλά θα δώσει τον Παπία που θα εκτελέσει για τρεις. Έχει και το χώρο. Μονομαχίες, κουκουρίδι στο rebound. Παίρνουν πολλά θετικά rebound στο δεύτερο δεκάλεπτο το μπλε. Βρυσίδης. Βρυσίδης. Θα πάει προς τα μέσα. Θα δώσει έγκαιρα στον Παπία για το τρίποντο. Ούτε τώρα, Χρυσίδης παλεύει, ο Χρυσίδης κάνει παρέμβαση και έχουν κάνει ριμπάουντ το μπλε. Ο Ζαβίδης, εδώ όμως δεν θα καταλαβαίνει η πάσα, δεν θα είναι καλή, μπάλα εκτός. Τώρα να αρκετέψει την ριμπάουντ, θα πρέπει να βρούμε όμως και λύση το μπλε. Είναι αρκετά αστοχή, θα τους παραδοθούν πολύ παιχνίδι, το γραφικό είναι δύσκολο. Το τρίποντα δεν είναι πάντα εύκολα, μόνο σίγουρα είναι μακρινή απόσταση. Κορδάκι, είναι εκεί πέρα, με Μαυρίδη και Παξεβάνο. Μαυρίδη πάει με πλάτη, ο Παξεβάνο παίρνει την μπάλα και ευκαιρία 2. Rebound από τον Παπία. Τρέχουν αμέσως οι κομπλέ. Βιγλί. Πού είναι κομπλέ σήμερα. Εδώ, κερδίζει φάουλ ο Γιώργος ο Βιζλής. Δύο βολές για τους κομπλέ μπορούν να επαναφέρουν τη διαφορά στους 3 πόντους. Το rebound θα προλάβει να το πάρει ο Παξεβάνος που θέλει να παίξει και κερδίζει πάνω στον Γιώργο τον Βυσλή. Βέβαια στην πολύ και θέλε να κάνει την άμυνα, να κλέψει. Τώρα να κάθερε, χρεώθηκε και με φάουλ. Πέμπτο το μαζί το γέλο στον Βυσλή. Συνεπώς έχουμε δύο βολές στην άλλη πλευρά. Με δύο λεπτά και πέντε ευρώλεπτα για το τέλος του πρώτου χρόνου. Θα ξεκλείσουν τις βολές. Ο Σταύρος έχει ένα πηγαδάκι εκεί με το Κουρδάκι και το Χρυσίδι. Ο Ξεβάνος είναι καλός του Κερ. Βάζει την πρώτη βολή. Βάζει και τη δεύτερη, 23, όλα το σκορ. Θέλει τη σοβαρία στον μπάσκετμπολ έργο. Μάκης Χρυσίδης. Παρός τον Παπία. Χρυσίδης και πάλι. Παπία. Ψάχνει και βρίσκει ωραία τον Ποζαντζίδη. Εκείνος θα δώσει τη ζυγή. Κουτσουρίδη, θα πάρει σούτα και από τη γωνία. Εδώ είναι άπηση, το μπλε, μπάλα μπαίνει και βγαίνει συνεχώς. Και φυσικά ο Μαξεβάνος θα πάρει τα rebound. Ριβάκι στο Μαδρίδι. Ο Σκερίδης Χρήστος, Κουρδάκης. Πάρε θέση φωνάζει ο Κουρδάκης. Για κάποιον ψηλούς άλλων.
Δεν παίρνει ωραία το χώρο, αλλά δεν άσχετο. Rebound από το Χρυσίδιο. Ωραία πάσα. Απελευθερώνεται τη γλύπω από το μπροστά του. Στρέφουν όλοι. Για ότι είναι στη γωνία στην μαφία, εκείνο στην κορυφή. Κερδίζει ωραία το χώρο, κάνει αυτό το γλυκό φλόιτερ. 25-23. Τώρα μπροστά και μπλε, κουρδάκι. Πούσιο. Το τελευταίο λεπτό, το πρώτο μηχρόνο. Αυτό είναι η ζήτη που θα δώσει στον Μπακτσεβάνο που θα κάνει δώσει δύο φόντων, άμεση απάντηση. Δεν σκάνε τις μηχανές και των δύο ομάδων. Μην αρχίζει να ανοίγει στο λεπτό της καλεφές. Εδώ ο Χρυσίδης θα δεδάσει μπάλα. Ένα γραζόνις, μπάλα στον Μπακτία. Ωραία στον Μπικλή, έχει λίγο χώρο. Εδώ του κάνουν φάουλ, τέταρτο μαδικό, η Λίκη. Τη διαχειρίζει καλά το φάουλ, όπως φαίνεται. Και ο Καραμπάκης ετοιμάζεται για να περάσει. Υπάρχει θέση του Μαυρίδη. Εδώ οι διαιτητές δίνουν φάουλ στην προσπάθεια. Θα μαζέψει την μπάλα της Λύσης. Δεύτερο φάουλ του Μιχάλη Φορτάκη. Ωραία καμπύλη, αλλά εδώ μπάλα πάλι μπαίνει και βγαίνει. Καλά σε αυτό μπορεί να γίνει συνέχεια. Εδώ είναι άστοχο το rebound από το Χουρδάκι. Και κατευθύνει στην επίθεση στην ομάδα του. Βούσκο. Επιχειρήτη Ζήρκη, θέλει να πάρει χώρο. Θα πιεστεί και θα χάσει την μπάλα από τον Βουτσουρίδη. Θα προλάβει να πασάρει. Παπίας. Παπίας προς τα μέσα, προλαβαίνει τον Μπακτσεβάνο. Αλλά δεν θα σκοράρει, μπάλα δεν είναι πολύ σαφή. Κουρδάκης, με τον καθόλου θεωρώντας τη διάθεσή του. Έχει και Παπίας για την άμυνα. Κουρδάκης. Εφανάζει με τον χρόνο τον πάγκο. Παραδέχει το screen. Κουρδάκης με την μπάλα. Τόλου 2-3. Τόλου από την αρχή του Κουρδάκης. 25-28 και είναι μάλιστα. Μπάζερ μπίτερ. Τρίποντο. Επιστρέψουμε σε λίγο και τη συνέχεια του αγώνα. 25-28 σκορ ο μικρόνιος. Επιστρέψουμε στο δεύτερο μικρόνιο του αγώνα. Σε πανινά με τον μπάζερ μπίτερ τρίποντο του Βούσκου. Έχουν πάρει προβάσμα 3 πόντων. Εδώ Χρυσίδης επιχειρεί. Σήμερα δεν είναι μέρα το κομπλέ. Μπάλα συνεχώς παίζει άσχημα το παιχνίδι. Και πυροφυλαχτούν πάντα πολύ ψηλή μεσή ρακέτα. Πρέπει να τρέξουν τις χλυδιασμούς από ό,τι φαίνεται. Το μπλε. Να δούμε εδώ, ο Μπισλής, φεύγει ο Παπίας, ο Χρυσίδης. Φυσικά δεν θέλει να ρισκάρει αυτή την πάσα, έχει γυρίσει ο Χουρδάκης. Παπίας παίρνει το χώρο και πασάρει ωραία στην κουμπάρα από το τελικά 3. Μπάλα στο σίδερο το rebound από το Χουρδάκη. Στην άλλη πλευρά, στο φαϊνά, διαχειρίζεται ωραία το παιχνίδι. Το πάνω στο ρυθμό που αυτοκίνητο. Αποστόλης Βούσκεως. Ίδιος και απαράδοσος όπως τον είπαμε. Η συνέντευξη πολύ δυνατός, πολύ σταθερός. Ο Μαυρίδης τώρα περιστροφή αλλά δεν μπορεί να το ολοκληρώσει. Rebound από τον Κουτσουρίδη. Πιέζει ωραία Παπίας το χειριστή. Ο Παπίας όμως βρίσκει το χώρο. Σβησλής, φτάνει στο καλάθι. Να ο συνδυασμός. Να δούμε αν θα είναι η απαρχή. 27-28. Μιχάλης Κουρδάκης. Κινείται ωραία από το screen. Καραντάκη. Έλα στιγμή. High five. Καραντάκη. Βούσιο. Χαμηλά η άμυνα συνεχώς. Ο Βούσιο δεν ρισκάρει το σουτ. Μαυρίδης με 2 ώρα τα πριν να σουτάρει. Το βάλω το κάνει. Αλλά είναι άστοχος. Rebound από το Χρυσίδη. Παπίας. Ωραία στο Χρυσίδη. Θα πάρει το σουτάκι. Και θα το ξεπίσει. Το βλέπω που στρέφουν κοντά να προηγούνται 29-28. Μιχάλης Κοντάκης. Διαχειρίζεται ωραία το ρυθμό. Δεν πρέπει να ρισκάρουν και πολύ στο πανί, είναι λίγοι. Μετά το πάνε εκεί που θέλουν. Καραντάκης. Μονομαχίες δόθα από τον Παξεβάνος εμφανίζεται και στελεί. Εδώ είναι άστοχος rebound από τον Τζουβάρα. Χρυσίδη στο ψάχνει μακρινή πασκευή, στο ρόπο Παπία. Ο Παπία. Στον Τζουβάρα σαν στήριγμα. Τζουβάρα για δύο.
Στέκεται άτυχος, αλλά είναι ο Δυσίλης για το rebound. Θα χρειαστούν τέτοια rebound κομπλέ. Η πάσα, η έξτρα πάσα. Χρυσίδης, προλαβαίνει τα σκουράδια. Ωραία τα λάθη. Και δείχνει φυσικά την παπία. Του λέει, οκ. Ωραία πάσα σου. 31-28. Κάνεις τον κομπλή. Έχει με το σώμα του. Καλά γύρω στρίν, υπάρχει ζωγραφικό Μαδρίδι. Φάουλ, το κάνει ωραία εκεί, έψυπνα. Καλό φάουλ. Με τον Κουτσουρίδη. Δεν έγινε προσπάθεια. Στην επαναφορά θα είναι ο Χρυδάκης. Θα δώσει το Μαδρίδι. Πιέζει ο Χρυσίδης συνεχώς, το έχει αρχίσει να ζεσταίνεται. Εδώ ο Μαδρίδης πολύ ωραία, πολύ έψυπνα. Κερδίζει δύο βολές. Θα είναι σίγουρα παιχνίδι της στρατηγικής μας στο τελευταίο λεπτό. Στεφανιά πάντα έχουν το πλάνο μέσα. Εδώ άσπρος η πρώτη βολή. Μέσα η δεύτερη. 31-29. Είμαστε στα 23 λεπτά αγώνα. Χρυσίδης με την μπάλα. Βυσλής. Πασάρει ωραία στον Παπία. Τζουβάρας. Πήγε στο κουρδάκι, ο Βυσλής βρίσκει χώρο. Σίδερο, Τζουβάρας, μονομαχίες. Μας αρέσει να θες βογραφεί εδώ με το κουρδάκι θα κερδίσει. Θα τρέξει η ομάδα του. Το φύγμα του Γούσκιου, κοκκελί. Αλλά στο σταθεί, άτυχος. Ριμπάν, τον Βουτσουρίδη. Παπίας, ο γρήγορος ρυθμός εδώ. Περιμένει η τρίτη, ο Παπίας. Δεν μπορεί να κάνει την πάσα, αλλά φτάσει την κατοχή. Για τις τυπικά και κατοχές. Σαμαδεύει εκεί, θα σκουμπιστεί το παρκέ. Παπίας στην επαναφορά. Λίς. Και θα βρει χώρο για δύο. Εδώ Τζουβάρα στο rebound, μονομαχίες και πάλι. Εδώ στο γραφιστού. Κατοχή για δίκου. Διαφορά παραμένει στους δύο. Και το παιχνίδι παραμένει ντερμπι. Βρίσκο. Εδώ Βούσιος. Εδώ στο Παρσεβάνο. Χορδάκης. Θα πέσει και δεύτερο πάνω του. Και θα τον ζητήσουν σε άστοχο στο rebound ο Τζουβάρας. Παπίας. Έχει αρκετή ενέργεια, Γιώργος Βυσλής. Ωραία πάσα, Χρυσίδης. Ερχίστε αυτήν την περίπτωση, ριμπάνω Χρυδάκης, φεύγει ο Γουσκός. Την γυρίσει κομπλέ, είναι τρεις πίσω. Κάνει παρέμβαση ο Χρυσίδης. Και κλέβει ο Παπίας. Και κομπλέ έχουμε χώρο εδώ. Περιμένουν τρεις στη Στεφανινά. Η πάσα Τζουβάρας. Κουτσουρίδης, στους δύο πόντων. Άστοχος είναι ο Βυσλής εκεί. Καλή τοποθέτηση. Χρυσίδης. Παπίας. Πέντε δευτερόλεπτα για την επίθεση του Κουτσουρίδη. Φωνάζει τον πάγκο. Παπία, θα κάνει το σουτ. Και θα στραχίσει και πάλι στον πάγκο. 33-29. Μιχάλης Κουρδάκης. Βάζει το γένεια του Κουτσουρίδη. Το πάγκο. Καραντάκης αφήνει στο Κουρδάκη. Μαξεβάνος μακριά από καλάθι. Θα πάρει και τρίποντο. Βάλα Στεφάνη, rebound. Και παίρνει ο Χρυσίδης. Παπίας. Έξυπνη η κίνηση του Κουρδάκη εκεί και καλή τοποθέτηση και κλέβει. Κουρδάκη. Θα ολοκληρώσει και την προσπάθεια, αλλά στο καραμπάουν. Στην άλλη πλευρά Χρυσίδη. Πολύ χωρί και για τις δύο ομάδες τώρα. Κινεί το παιχνίδι, Βυσλής. Κινεί το Κουτσουρίδη. Παπίας. Τώρα πάνε σε τελευταίο κομπλέ. Το σκρίνι εκεί πέρα, ο Παπίας, Χρυσίδης. Ο Σούτ, έστωχος, ο Χρυσίδης είναι στο τρίτο δεκάλεπτο. Που δίνει Βυσλής για το κομπλέ. 35, 29. Κοντάκι. Ο Πίας περιμένει. Και την μπάλα αυτόν ο Κούστος. Ο Πίας ο Χρυσίδη. Ο Κούστος είναι την μπάλα. Ωραία σχεδίσμα θα χάνει εδώ πέρα. Ο συνειδιασμός του κομπλέ. Τζουβάρα. Αφήνει ωραία την μπάλα στο καλάθι. Αμέσως στα ημάτα τους Λίκους. Στρέφουμε. Θέλουν να αλλάξουν πράγματα τώρα με το time out. Οι Στεφανάκοι έχουν κάνει και αλλαγές. Βίσκος με την μπάλα. Εδώ Χρυσίδης μαρκάρει. Ο Χερίδης. Για τον γιο του τον Παύλο. Ο Παύλος με την μπάλα. Εδώ σε ωραία εδώ
πατέρα. Δεν θα το πει το παιχνίδι, ο Τρισίδης πάει να κλείσει και το κάνει. Η κομπλέ τρέχουν, ο Παπίας έχει φύγει, του πασάρουν μηδανικά, ο Παπίας είναι παστοχή, ριμπάνο ο Μαξεβάνος, φάλλον της Λίγος Γιώργος. Άλλη μια ευκαιρία. Και τώρα στην άλλη πλευρά η ευκαιρία για να πλησιάσουν η Λίκη. Τόλης Γούσκεος. Γούσκεος. Κάνει προσπάθεια. Αλλά θα χρεωθεί με βήματα εδώ. Το σύν 8 θα παραμείνει αναφορά από το Χρυσίδη, Παπίας. Κατευθύνει σε ακόμη μια τρίτη στην ομάδα του. Χρυσίδη, και ξανά Παπίας. Χρυσίδη, Βιβλή, Ζουβάρα, Παπίας, παίρνει το χώρο ωραία. Βρίσκει τον Βιβλή στον γραφτό. Χρυσίδη, θα πάρει το στάκι του και θα το βάλει και αυτό. Ασυναγώνησε στο τρίτο δεκάλεπτο. Πρώτο προβάτισμα, 10 πόντων για τους κομπλέ. Βίσκος. Μαυρούδης, και όχι δώσει λύσεις, εδώ παίρνει το σουτ. Αστοχίσει και θα πάρει το αμυντικό rebound, ο Βιβλής. Ζουβάρας, Χρυσίδης. Ο Μπλε κάνει ένα καλό τρίτο δεκάλεπτο, ο Βιβλής με την μπάλα. Και κυκλοφορούν οι υπομονή, Παπίας. Χρυσίδης, πάλι από μέσα απόσταση. Rebound εξαιρετικό, Ζουβάρας, πάει δυναμικά, καλή άμυνα όμως ο Βαξεβάνου. Όμως ο Παπίας εκεί είχε το χώρο και έρθει. Ανανέως είναι, θα δούμε πώς θα αποφασιστεί. Αναφορά του Παπία. Έντε καλυφθορούν για τους κομπλέ. Χρυσίδης. Εδώ, θα δώσει τον Βιβλή. Κυκλοφορούν γρήγορα την μπάλα κομπλέ. Ο Παπίας παίρνει ένα τρίποντο και το βάζει πάνω σε άμυνα. 42-29. Κοζάκης. Συν 13 τώρα το κομπλέ. Ο Στερίδης στη γωνία, Κουρδάκης θα του πασάρει. Ο Στερίδης, Κουρδάκης. Μαξεβάνος θα πάρει το σουτ και θα το βάλει. 42-31. Βρίσκει μια μικρή λύση στο πανά. Χρυσίδης. Ζουβάρας. Και ξανά Χρυσίδης. Ζουβάρας. Θα πάει προς τα μέσα. Θα κερδίσει χώρο. Μπαίνει και βγαίνει μπάλα από το θετικό ριμπάντο Χρυσίδης. Τώρα είναι κομπλέ που παίρνει θετικά ριμπάντο αυτό το δεκάλεπτο. Τσότσος. Και άλλο θετικό. Ζουβάρας θα καταφέρνει. 44-31. Της τρίτης διαφοράς 13. Κουρδάκης. Εδώ στο Κοσκερίδη. Εκείνος το Μαυρούδη. Μαυρούδης για τον Κοσκερίδη. Θα βάλει προς τα μέσα. Πήγε να κρατήσει το σπαθερό πόδι τώρα που γλιστράει. Το διθένει ο διετής ήταν κοντά στη φάση. Θα του γλύσει τρισιλές του και για λίγο. Θα είναι βήματα. Τρισίδης. Για να δούμε τον Λίκον. Καθία. Έχουν πριν λύσεις. Κοπλέ. Εδώ ο Τσόκος πασάρει. Ο Χρυσίδη. Είναι ο καθοριστικός. Ω, εδώ να χάσει την ωραία κίνηση το σκερίδι για τον πατέρα του. Του πατρέψουν εδώ τον εχνιδιασμό. Ωραίο strike stop για το καλάθι. Κάτι το γενέζι. Πρόταση. 44-33. Παπία. Θα δούμε να πάρουν την ψυχολογία τώρα για την άμυνα. Παπία στον Μπισλή. Παπία στον Ζουβάρας. Κρατάει το πόδι του για να δώσει την Παπία. Παπία στο πάτημα και στην εκτέλεση. Η άμεση απάντηση. Και πάλι 46-33. Μιχάλης Κρυδάκης. Με τον Παπία μπροστά του. Καραντάκης. Βρήκα τις κινήσεις και θα πασάρει στο Μαξεβάνο. Μαξεβάνος για τρεις. Εδώ η μπάλα στο σίδερο. Κλείνει το Κρυδάκης πανέξω τον Τζόκο και παίρνει φάουλ. Κρυδάκης είπαμε, πολύ πυρός. Παίρνει ένα ανέξιμο κλέψιμο. Και δύο αλλαγές για τους κομπλέ. Το τρίτο δεκάλεπτο της ανοίγει πάντως. Οι 43 δευτερόλεπτα ήταν απομένουν.
Σπουδάκης έτσι από την πρώτη. Από τον Παπία, πάλι κινητό Χουδάκης να κλείψει, αλλά δεν μπορεί εδώ. Παπία σημείται αυτός ένας από τους συνθήκους. Ο Βρυκλής, έκανε την πάσα. Ο Ζαγκίδης του πάσα στην κεφαλά για να ξαναπάρει. Ο Ζαγκίδης. Κάποιους περίπτωματα στη ρακέτα. Έχουν λύσει κομπλέ. Είναι αρκετή σήμερα, είναι κομπλέ. Ο Ζαγκίδης. Και ο κεφαλά στο rebound, τέτος, δεν μπορεί. Συνθήκης. Τρέχει η ομάδα του. Έχει τελειώσει ο χρόνος. Δεν μπορεί γιατί να το επιτρέψουν. Βάλαμε για τη Στεφανινά. Έχουν τα 17 δευτερόλεπτα. Εκεί δείχνει που πρέπει να πάει ο παίκτης. Αυτός τον Παύλο, το σκερίδι. Κουδάκης. Συνάμε με την Παφία. Θα πάρει χρόνο με τον Βεργάκη, θα πάρει ένα screen. Βεργάκη σε 7 δευτερόλεπτα, θα κινηθεί προς τα μέσα, καλή αμοσπαθία. Ριμπάν, ο Μπουζαντζίδης, 3 δευτερόλεπτα, κεφαλά. Βιγλής, πρέπει να σπάρει. Θα προλάβει. Ναι, ναι, πρέπει να προλάβει. Το κάνει και ναι. Έτσι κλείνει. Έτσι κλείνει. Το τρίτο δεκάλεπτο της αγοραστού 34. Στρέφουμε σε πολύ. Για να δούμε η λύση. Μπορεί να μην έχουν την τελευταία αντίληψη. Θέλουν να δώσουν τον καλύτερο σε αυτό το τέταρτο δεκάλεπτο. Δεν θα καταφέρουν στην πρώτη επίθεση. Ο Μποζαντζίδης με την μπάλα. Κεφαλάς. Είναι το Μποζαντζίδης, δεν έχει πασαρική. Υπάρχει ο παίκτης. Αλευράς. Μπλοκ, ωραίο από τον Μπαρτσεβάνο. Κατέρεψαν τον εδώ η Στεφανινά. Έχουν χώρο. Το σκερίδι. Θα δει τους συμπαίκτες του. Θα δώσει το πίσω. Το σκερίδι. Λεφτά από τρίποντο, θέλει να πάει σε πιο οργανωμένη επίθεση. Ο Γκίστος. Βαρτσεβάνος. Θα πάρει τον αριστερό διάδρομο. Πολύ όμορφα. 48-36. Το μείον 12. Κεφαλάς. Πρέπει να βγάλουν τις άμυνες ηλικίες. Αλευράς με την μπάλα. Την μπάλα στο γραφικό, ο Ζαντζίδης, στον Παφία. Θα πάρει χώρο. Θα εκτελέσει τελικά, το σκέφτηκε λίγο την πάσα, αλλά πολύ καλά έκανε για το σουτ, 50-36. Μιχάλης Πουρδάκης, θα δώσει τον Χρήστο, τον Κοσκερίδη, Χρήστο, πίεσε τον κεφαλά. Χρήστο, ένας εναντίον ενός, φάουλ, το παίκτο κομπλέ. Εδώ θα έχουμε παναφορά. Μπραβλάγια. Ο Μπούσκης που θα κάνει την επαναφορά. Θα πασάρει για τον Βαχτσεβάνο. Ο Βαχτσεβάνος που την πίεσε του Τσότσου. Θα μονομαχτήσουν εκεί, ο Μαυρούδης θα πάρει τον rebound. Θα ψάξει τις επιλογές και θα πάρει το δεξί, ωραίο διάδρομο. Και θα γράψει το 50-38. Κεφαλά. Παφία. Κεφαλάς. Κεφαλάς στην εκεί, στην ουνία. Βοζαζίδης. Ωραία, εκεί ο Κοσκερίδης κλέβει. Αλλά δεν μπορεί να ολοκληρώσει τον συνδυασμό. Κεφαλάς. Παίρνει χώρο. Η παρέμβαση. Παφίας. Μποζαντζίδης. Κερδίζουν ριμπάνι κομπλέ. Κεφαλάς για δύο. Το έβαλε και πάλι από τη μέσα πώς θα συνήθει. 52-38. Time out. Από τους λίγους. Στρέφουμε. Κοβάκης με την μπάλα. Φωνάζουν πάσα. Θα κάνει θα δώσει το πίσω. Κίνηση το κλέψιμο Κουρδάκη. Με τον Παπία. Μπάλα για τους κομπλέ. Από ένα σημείο και μετά βρίσκουν τις λύσεις που χρειάζονται. Δεν έχουν το προβάτημα. Παπίας. Ζαντζίδης. Αλευράς. Και ξανά ο Ζαντζίδης. Αυτή η κυκλοφορία της μπάλας είναι το χρήμα της και τα σούτ μέσα από όσες φυσικά. 10 ευρώ με πίνες έχουν κομπλέ. Εδώ το δεύτερο παπία. Θα κατευθύνει πολύ ωραία την ομάδα του. Είναι και αυτή την κοινωνική πάντα με τον Γιώργο Λιγκλή.
Σήμερα κάνουν καλή, πολύ καλή διαχείριση και με τις απουσίες στο φανάτι Μπουργούλ. Κουρδάκι. Δεν έχει τελειώσει τίποτα βέβαια. Εδώ Κουρδάκι. Ακόμα πάνω από όλα υγεία. Βρούδι σκόνη. Βρούδι του Παπία. Αναφορά το Κουρδάκι. Με 11 δευτερόλεπτα. Παξεβάνω. Σαν το Σουτάκι. Μονομαχίες. Βάζει το χέρι. Αλλά κλείνει τα λευρά. Κεφαλά. Θα κατευθυνθεί από τα αριστερά με την μπάλα. Το παλάτι με την μπάλα. Παπία. Ζυγίζει τις επιλογές του και δίνει στον κεφαλά. Ο κεφαλάς για τρεις. Τι είναι εύστοχος. Να έχει ένα τρίποντο. Για τους κομπλέ που παίρνουν πολύ σημαντική ανάσα για τη συνέχεια. 55-38. Μιχάλης Κουρδάκη. Στο Ποσκερίδη. Πάμε στο Ποσκερίδη. Εδώ Παπίας παίρνει το χώρο από το Κουρδάκη. Μαυρούδης. Δύο πόντων. Δεν θα τα καταφέρει. Κομπλέ στην επίδεση. Κεφαλά. Βοζαντίδης. Το αφιτάρι. Θετικό rebound από τον Τσουρίδη. Με πολλή ενέργεια κομπλέ. Με καλό rotation σήμερα. Πάντα σημαντικό. Βοζαντίδης εδώ κόβεται από τον Κεφάνο. Αλλά παίρνει από τον Τσουρίδη. Και θα δώσει τον Παπία. Παπίας για τρεις. Ωραίο το πάτημα. Ωραία και εκτέλεση. 58-38 το σκορ. Πολύ δυνατή κομπλέ. Θα αποδεικνύουν και σήμερα. Μιχάλης Κουρδάκης. Ρόλος Γκούστο. Δεν ξέρω να πει το πώς. Αλλά είναι ένας παίκτης ο Μάγκας. Γκούστο ξύπησε να ανοίξει για να πέψει. Και θα κερδίσει φάουλ Ρόλος. Αλλαγή. Ρίσκος Κοσκερίδης στη θέση του Ρίσκη. Φορά. Το Μαξεβάνο. Πάρει το χώρο. Θα παλέψω να αρρωστήσω το χερίδι, θα προλάβει, όχι. Δεν θα διεκείς. Έχει αφήσει την πλάγια γραμμή. Είμαστε στα 34 λεπτά αγώνα. Και παλάβουμε την μπάλα. Βοζαντίδης. Παπία. Κερδίζει χώρο, πάει ωραία από την κεντρικό διάδρομο. Κόβεται, αλλά με φάουλ. Θα επισκεφτεί τη γραμμή της φιλανθρωπίας εδώ. Και αλλαγές για το κομπλέ. Τζουβάρας στη θέση του Αλευρά. Πίας εδώ. Αυτή στην πρώτη βολή. Θα είναι άστοχος. Κουρδάκι στο rebound και στην πάσα. Μαυρούδι. Θα πιεστεί εκεί, θα πει βοήθεια. Θα πασάρει, Κουρδάκι. Θα εκτελέσει για τρεις. Πολύ καλά έκανε. 58-41. Δεν το συνηθίζουμε εδώ, Κουρδάκι. Θα πρέπει να πάρει και αυτό στο κομπολί τώρα. Τζουβάρα. Κεφάλα. Περνάει ωραία εδώ. Αριστερό διάδρομο, το goal foul. Οι πολλές γίνεις οι κομπλές πλέον. Έχουμε πολύ βενζίνη στο δεχόλου του τόντους. Και μια βολή. Εδώ η βολή είναι εύστοχη. 61-41. Μιχάλης Κουρδάκης. Θα να παίξουν οι δύο ομάδες, αλλά αργότερα στο πρωτάθλημα. Δεν ξέρω όλη διαφορά. Το κοιτάξω εδώ για τρεις. Θα στοχίσει rebound από τον Τζουβάρα. Και παλά. Ο οποίος εδώ θα πήξει στο πρώτο του Παπία. Εκείνο θα δείξει το σύστημα. Θα ανέβουν δύο ψηλοί. Ψηλά για τον Παπία. Θα κινηθεί προς τα μέσα από τον Ζαντίδη. Θα πάρει ωραίο Κουτσουρίδη. Στο pick and pop. Μια στοχο. Δεν μπορώ να κινηθεί και pop. Ένα σκορίνη συνήθεια εκεί. Τι και πόπου θα έκανε ένα screen. Εδώ ο Τζάμπολ. Αυτή είναι η κίνηση που και πόπου βέβαια το screen. Γιατί ο φίλος μετά βγαίνει στο τρίποντο. Δύο αλλαγές. Καραντάκης και ο Γούστος. Για Στεφανινά. Μπισλής για κομπλέ.
που έχουμε τζάμπολ. Αναφορά για τον Παπία. Θα βρει ώρα τον Κουτσουρίδη και θα κάνει το σουτ. Έρχεται ο Τζιζίδης για το rebound και σκοράρει. Μεγαλώνει κι άλλο το προβάσιμο κομπλέ. 63-41, Κολυκάκης. Θα πρέπει να μειώσουν τη διαφορά. Γούσιος. Έχει την κεφάλα. Η φωνάζει να εξελίξει. Ο πάντος των λύκων. Εδώ κερδίζει ο Κοσκερίδης. Ωραίο το φλόουτερ. Αλλά δεν καταφέρουν παξεμπάνω στον μαχή, όμως κερδίζουν με τον κεφαλά οι κομπλέ. Ωραία πάσα, με πολλά μπροστά κομπλέ εδώ. Κουτσουρίδης, Μπισλής, θα κάνει την προσπάθεια. Θα μορματίσει τον Τζιβάρος που θα πάρει rebound. Μπισλής, θα αποφεληθεί και θα σκοράρει. 65-41. Βούσκο. Για Σουρδάκη. Θα πάρει το παξεμπάνω. Θα κάνει την προσπάθεια και θα είναι εύστοχος για απάντηση των λύκων. 65-43. Κεφαλά. Αφήσουμε και πάλι το μπλε. Τώρα θα παίξει μεγάλο ρόλο διαφορά. Εδώ ο Κεφαλάς. Θα στοχίσει η rebound. Θα παίρνει ο Καραντόκης. Βάξε το Βούσκιο. Βούσκιο στο σουτ 2 πόντων. Κεφαλά στο σύνδεδο rebound ο Παπίας. Τώρα πάνω κάτω η μπαλά. Παλά. Το παιχνίδι πια πολύ χωρομένο πλέον. Αυτός που έχουν κερδίσει. Θα δοκιμάσουν πράγματα οι δύο ομάδες. Παρά το κουρδάκι. Του Παπία μου χωρείται, της Λύης. Στην προσπάθεια και στο καλαφί. 67-43. Κουρδάκι. Σε ένα λέμε εδώ. Το λύσε Κούσιος. Το τρίποδο του Κοσχερίδη. Ριμπάν. Παίρνει. Ο Κουτσουρίδης. Κεφαλάς. Θα πρέπει να κάνει και να τρεξίσει διαφορά τώρα η Στεφανιά στο επόμενο παιχνίδι του. Με τις κομπλέ. Αν δεν θα χρειαστεί αυτό, η βαθμολογία θα παίξει το ρόλο. Θα δούμε. Ο Στόλης Βούσκο. Κοσχερίδης. Πάρει χώρο, θα κάνει το πάτημα για να βρει το παξεμπάνο που θα σκοράρει. 67-45 και βράδυ στον πάγκο. Κεφαλά. Βλέπω πολύ ανεβασμένοι φέτος. Ήταν ακόμη μια νίκη. Μάρτε μου. Εδώ πάνε την μπαλά. Το σκερίδι. Με πρόσωπα η νίκη. Το σκερίδι σταματάει για να εκτελέσει για τρίτη. Για το μπλε. Χρυσούδης. Κεφαλάς. Κουσουρίδης. Κεφαλάς με την μπάλα. Θα κάνει ένα drive. Τόσες επιλογές. Για να δούμε εδώ. Έχουμε ένα μπλοκ που δεν μπορούσα να δούμε και το έκανε. Το Αρτεβάνος πρέπει να είναι όμως. Χρυσούδης. Τρία δευτερόλεπτα. Θα κάνει ένα στάρι. Ζουβάρας. Αλλά περνάει ο Στεφανιά, μπορούν να μειώσουν κι άλλο έτσι. Μια θα τα καταφέρουν. Κούστος. Κουρδάκης. Καραμπάκης. Δεν μπορεί να βγει, θα κλέψουν. Θα κλέψουν όμως εδώ. Κούστος, στον δύο πόντων. Πάει ο στόχος. Και δίνει μια λύση για την ομάδα του. 67-47. Χρυσίδης. 1,5 λεπτό στο ρολόι. Μπισλής. Έτσι με το Βούσιο. Και όσο θα κάνει πάλι εκεί. Εντάξει, υπήρχε στον εμπειρική διαφορά. Βγάνουμε. Άλλο ένας ωραίος τόνος. Μουβάρας. Περισσίδης. Τον αριστερό διάδρομο. Είναι και αριστερό κρασορό. Φλόντερ σε πίεση. 69-47. Μεσάλης Κουρδάκη. Βαστεβάνος. Θα χάσει τον τυπλή στο Περισσίδη. Θα φύγει σαν μικρό λίγο εδώ.
Βυσλής. Ωραία στην κεφαλά. Φάουλ. Τον Χάλι. Το χρυζάκι. Τώρα φάουλ. Δεν έχει σημασία, έχει. Ωραίο το κλίμα. Λες και οι ομάδες. Το μετράει πιο πολύ. Ωραίο πολύ. Ένα άστοχη. Καραδάκη παλεύει και κερδίζει το rebound. Κουρδάκη. Κάνει πάσα. Ρούσιο. Περνά την πρώτη άμυνα. Η πάσα το χερίδι. Στο φλέτε. Rebound από τον Κουτσουρίδη. Έχουν και πάλι κομπλέ, παίρνουν και στο επόμενο μάθαν πιο δύσκολα τα πράγματα. Κάνε μεγαλύτερο και τελευταίες στην κορυφή τους. Εδώ σκοράρει ο Γιώργος Αμπιζήλιο. 71-47. Μιχάλης Κορδάκης. Τον ακολουθεί ο Χρυσίδης. Ο Κορδάκης του Πασάρης στο Κούσιο. Φωνάζει να σκάρει. Είναι και ο Σαλβανός. Εδώ θα κάνει λάθος. Ο Βυσλής θα κρύψει και πάλι. Αρχεί όπως και ρίχνεις για την πίεση. Ο Βυσλής όμως δεν θα έχει το πρόβλημα. 73-47. Βίσκο. Θα μάζει να σκάρει. Τελειωσμένο με τον Σαλβανό. Δεν ξέρει τι διαφορά παίζει ρόλο. Θα το κάνει ο Κουρδάκης. Είναι άστοχος. Κλείσιμο του αγώνα. Καλή συνέχεια του μάθη.